Να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, κύριε Υπουργέ, και να δούμε πρώτα-πρώτα. Είναι πολλά τα ζητήματα, το ξέρετε. Πρώτα-πρώτα, τι γίνεται με τις εκκρεμείς συντάξεις. Είχαμε προηγουμένως και μια ενότητα και μια κουβέντα με τον κύριο Ρίζου, τον εργατολόγο, και ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα από τηλεθεατές. Είναι αυτό που ρωτάει ο κόσμος, που περιμένει τα λεφτά, τη σύνταξη για να ζήσει, αλλά νομίζω ότι είναι και αυτό που θα ρωτάει και ο Υπουργός κάθε μέρα από την ημέρα που ανέλαβε. Δηλαδή, πόσες εκκρεμείς συντάξεις πρέπει να δώσει αυτό το Υπουργείο, πόσοι από πότε τις περιμένουν και πότε θα τις δώσει. Θα σας πω. Το καλοκαίρι του 19 ήταν 190.000 οι εκκρεμείς συντάξεις. Ήταν μια κληρονομιά από το παρελθόν, διότι έγινε με λάθος τρόπο η ενοποίηση των ταμείων στον ΕΦΚΑ. Και έτσι, ενώ μέχρι το 2010 θερυπίν το θέμα δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου στην επικαιρότητα, άρχισε να προκύπτει στην πορεία, αλλά οξύνθηκε πάρα πολύ το 2016 με την χωρίς κανόνες συγχώνευση του ΕΦΚΑ. Είχαμε 190.000 λοιπόν εκκρεμείς συντάξεις. Το χειμώνα, όταν πήγα εγώ στο Υπουργείο, είχαν περιοριστεί στις 155.000 συντάξεις. Τα τελευταία στοιχεία μιλάνε για 129.000 συντάξεις. Η προσπάθεια που κάνουμε είναι αφενός να κλείσουμε με κάποια ταμεία στα οποία είχαμε πολύ μεγάλο θέμα, και εδώ πρέπει να σας πω ότι έχουμε πρόοδο, δηλαδή έχουμε πρόοδο στο ΤΣΑΙ των υγειονομικών, στο Ταμείο Νομικών, στο ΤΣΜΕΔΕ. Όταν λέτε πρόοδο, γιατί το ΤΣΑΙ, για παράδειγμα, είχε ένα σύστημα που ήταν όλο χειρόγραφο και στην ουσία έπαιρνε ασφαλιστική ενημερότητα κατά δήλωσή σου. Δηλαδή δεν ήξεραν τι έχεις πληρώσει. Όταν λέτε πρόοδο. Είναι προβληματική κατάσταση. Ήταν, γι' αυτό το λέω. Είναι πραγματικά ουσιαστική, θα βγάζει συντάξεις. Αναφέρετε αυτή την. Εν πάση περιπτώσει, πήγαμε σε αυτά τα ταμεία, συν το Ταμείο Νομικών, όπου είχαμε πρόσφατα και τις συντάξεις κυρίας που δίνονται πια, έκλεισε αυτό το θέμα και με επιμονή από την δική μας πλευρά. Και τώρα την έμφαση θα τη δώσουμε. Έχουμε πια περισσότερα εργαλεία στη διάθεσή μας για να πάμε πιο εντοπισμένα. Στις συντάξεις από το 19 και πριν, οι οποίες είναι γύρω στο 1/4 των εκκρεμών συντάξεων, 19 και πριν. Βεβαίως το μεγαλύτερο κομμάτι είναι στο ίδιο το 19 από αυτά τα χρόνια. Και ο στόχος είναι να μπορέσουμε μέσα σε 3-4 μήνες με αυτές τις συντάξεις, 19 και πριν, να έχουμε κλείσει. Ενώ βέβαια παράλληλα, λόγω του ότι έχουμε μια ομάδα έργου που ασχολείται, λόγω του ότι η διοίκηση προφανώς το έχει προτεραιοποιήσει, λόγω του ότι έχουμε 3.000 καινούργια κομπιούτερς, λόγω του ότι θα μπουν οι επιστοποιημένοι λογιστές και δικηγόροι στην προσπάθεια εντός των ημερών, λόγω του ότι έχουμε αυτό το πύργο ελέγχου τον καινούριο, ο οποίος μας είναι ένα ηλεκτρονικό εργαλείο δουλειάς και μας δείχνει που ακριβώς βρισκόμαστε, ποιος πάει μπρος και πάει πίσω. Άρα, κύριε Υπουργέ, ζητώ συγγνώμη, ο στόχος των τριών συντάξεων αναυπάλληλο κάθε μέρα, βλέπετε ότι είναι εφικτός? Εμείς πιστεύουμε ότι είναι, γιατί υπάρχουν εισηγητές στον ΕΦΚΑ, αρμόδιοι υπάλληλοι, οι οποίοι βγάζουν και 4 και 5 συντάξεις την ημέρα. Βεβαίως δεν έχουν όλες οι συντάξεις η έκδοσή τους την ίδια δυσκολία. Δεν υπάρχει. Ξέρετε γιατί αφορία. Ρωτώ. Διάβαζα στο ρεπορτάζ της εξαίρετης συναδέλφου της Μέρης της Λαμπαδίτη τις τρεις πληγές, και τις δείξαμε και εμείς νωρίς το πρωί, που δεν βγαίνουν οι συντάξεις. Πρώτα στο πρώην ΟΑΕ, η διαδοχική και η διεθνής. Και βλέπω, κύριε Υπουργέ, ότι στον πρώην ΟΑΕ δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά ο ασφαλιστικός βίος και τα ένσημα, ιδίως των ελεύθερων επαγγελματιών, και ότι ξεφορτώνουν κάθε μέρα φορτηγά από την επαρχία που φέρουν στα κεντρικά εδώ του ΕΦΚΑ χειρόγραφα τα χαρτιά. Όλο αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να ξεκαθαρίσει και να βγει από συντάξεις. Μπορώ να σας μιλάω για πολλή ώρα για όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν σε όλα τα πρώην ταμεία. Όντως, ο ΟΑΕ είναι από τις πιο προβληματικές περιπτώσεις. Η προσπάθειά μας είναι πολυεπίπεδη, είναι συντεταγμένη. Ήδη υπάρχει μια βελτίωση και πιστεύω στους αμέσως επόμενους μήνες θα υπάρχει πολύ πιο σημαντική βελτίωση λόγω όλων των εργαλείων που σας περιέγραψα και τα οποία θα αρχίσουν να αποδίδουν πλέον. Άρα Ιανουάριο λέτε ότι σε μεγάλο βαθμό θα έχουν τελειώσει οι συντάξεις πριν από το 2019, ακόμα και από ένα ταμείο, υποθέτω. Λέτε, ή για όλες τις περιπτώσεις? Για όλες τις περιπτώσεις, λέω. Λέω ότι η προσπάθειά μας θα είναι στους επόμενους 3-4 μήνες να κλείσουμε με όλες τις συντάξεις που είναι 19 και πριν και που προφανώς πρέπει να τις προτεραιοποιήσουμε. Δεν σταματάει η διοίκηση να εργάζεται συνολικά, αλλά πρέπει να κλείσουμε
αυτές τις υποθέσεις. Το Φεβρουάριο δηλαδή πρέπει να κλείσουν. Οι ιδιώτες πότε θα μπουν, κύριε Υπουργέ, οι λογιστές, οι δικηγόροι που είπατε, πότε θα μπουν? Τώρα, σε μια εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα θα λυθεί το πρόβλημα με τη βοήθεια αυτών των ανθρώπων. Θα συντελέσουν και αυτοί. Κοιτάξτε, ναι. Είναι κάτι που έπρεπε να το κάνουμε για να μην αφήσουμε κανένα όπλο το οποίο δυνητικά θα μπορούσε να μας βοηθήσει, να μην το χρησιμοποιήσουμε. Ναι. Διότι έχουμε αυτό το βουνό των συντάξεων. Επομένως, θα ήταν λάθος την ώρα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις και αυτές τις υπηρεσίες να πεις μην γίνει, όχι, λέτε. Μένω μόνο στους υπαλλήλους. Άλλωστε, καλό είναι και για τους υπαλλήλους τους ίδιους. Στο κάτω-κάτω το συνταξιούχο δεν τον ενδιαφέρει αν τη σύνταξη θα τη βγάλει ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ. Σίγουρα. Σίγουρα. Πάμε λίγο στα αναδρομικά. Έχουν αρχίσει και έρχονται 20 αρκετά μηνύματα. Βλέπω τώρα τον κύριο Βασίλη. Έχω 40 χρόνια εργασίας. Έχω βγει μετά το 16 και δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ. Τι γίνεται με τα αναδρομικά και επιπροσθέτως μετά την απόφαση 20 για το ελεκτικό συνέδριο. Του ελεκτικού συνέδριου που αφορά και την κράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, την ΕΑΣ. Για το δημόσιο, κοιτάξτε, βέβαια. Υπήρχαν και υπάρχουν εκκρεμείς υποθέσεις προσφυγές στο ελεκτικό συνέδριο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας διαφόρων κατηγοριών συνταξιούχων. Εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε παρά να σεβαστούμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, όποιες είναι. Στο πλαίσιο βεβαίως και μια συνεννόηση του Υπουργείου Οικονομικών για να δούμε και τις αντοχές του προϋπολογισμού της οικονομίας. Αλλά εφαρμόσετε δηλαδή την απόφαση και για όλους τους συνταξιούχους ή για αυτούς που είχαν προσφύγει? Για όλους θα ήταν το αναμενόμενο. Γιατί μιλάμε για 2 χρόνια αναδρομικά στην περίπτωση του δημοσίου. Σας είπα, επειδή είναι πολλές οι προσφυγές, εμείς σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και υπάρχουν δείγματα γραφής. Προσέξτε, θέλω να είμαι σαφής, όχι μόνο από τη δική μας κυβέρνηση, από όλες τις κυβερνήσεις. Η Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, είναι κράτος δικαίου και πρέπει να το αποδεικνύουμε και σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, σε σχέση με τα αναδρομικά, θέλω να σας πω ότι έχει κλείσει το θέμα με τους καινούριους συνταξιούχους από το 2016 και μετά, ναι. Εξαιρέσει 29.000 περιπτώσεων που και αυτοί, από όσο καταλαβαίνω, από τη διοίκηση, μέσα σε επόμενες 10-15 μέρες θα πάρουν τα αναδρομικά τους. Και με τους υπόλοιπους. Ήταν πιο πολύπλοκες περιπτώσεις. Με τους υπόλοιπους, επίσης, έχει γίνει ένας επανυπολογισμός σε 1.800.000 περιπτώσεις. Το 1.000.000 έτσι κι αλλιώς ήταν εκτός του πεδίου του νόμου, διότι είχαν λιγότερα από 30 χρόνια. Ο νόμος Βρούτσι προέβλεπε για αυτούς που είχαν πάνω από 30 χρόνια. Από τους άλλους, 800.000 έχουν πάρει ήδη τα αναδρομικά τους, 133.000. Ναι. Δεν μπορούσαν να πάρουν όλοι, γιατί ορισμένοι είχαν μεγάλη προσωπική διαφορά. Όχι, ρωτάμε διαφορά, για αυτούς που τα δικαιούνται. Οπότε ο νόμος απλώς τους βοήθησε να ροκανίσουν την προσωπική τους διαφορά, έτσι ώστε σε νέο γύρο αυξήσεων, ναι, να είναι σε καλύτερη θέση για να πάρουν αυξήσεις. Αυτά τα είχαμε ξεκαθαρίσει, βεβαίως είχε γίνει ένας θόρυβος δυσανάλογος για το μέγεθος του θέματος στα μέσα ενημέρωσης. Δεν ήταν τόσο μεγάλο το θέμα όσο είχε παρουσιαστεί. Και οι τελευταίοι να απομείναν τις, κύριε Υπουργέ, πότε θα πληρωθούν? Μένουν ακόμα καμιά 200.000 περιπτώσεις στις οποίες θα γίνει ξεχωριστή επεξεργασία, διότι εδώ έχουμε όλα τα θέματα τα οποία είπε και προηγουμένως ο κύριος Πλάντζος με τα αρχεία, όλα αυτά τα χαρτιά τα οποία είναι χαμένα δεξιά και αριστερά και προσπαθούν όλα αυτά να τα βάλουν σε μια σειρά. Η δέσμευση είναι για μέχρι το τέλος του έτους. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια. Μες ωστόσο, θέλω να πω ότι από αυτούς τους 200.000 πάλι ένα μικρό ποσοστό θα πάρει. Έτσι, δεν θα πάρουν πολύ αναδρομικά και δεν θα πάρουν και πολλά αναδρομικά. Και δεν θα πάρουν και πολλά αναδρομικά. Είναι ξέρω μικρά τα ποσά. Σωστό. Αλλά πρέπει να λέμε την αλήθεια, διότι ξαναλέω, έχουμε να διαχειριστούμε και ένα κλίμα. Λίγος κόσμος, μικρά τα ποσά που θα πάρουν και πολύ καλά κάνετε και το λέτε ξεκάθαρα. Για να προλάβουμε, κύριε Υπουργέ, να δούμε ένα-δύο ακόμη θέματα. Κατώτατος μισθός. Σχεδόν 7% η ανάπτυξη φέτος. Πάμε και για 4,5% του χρόνου. Έτσι. Ανακοινώσατε το 2%. Υπάρχει σχέδιο ή προοπτική μελέτη εκ νέου αυτού του ποσοστού να μεγαλώσει? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι χτες βγήκανε τα στοιχεία εξαιτίας της φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης, γενικά μειώσεις φόρων, της ασφαλιστικής, μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών και άλλων παρεμβάσεων που έχουν γίνει βάσει εκτός την τελευταία διετία στη φορολογική, στην αδειοδοτική, στην ασφαλιστική, στην εργασιακή νομοθεσία. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2021, τώρα, είχαμε σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία, την ΕΣΤΑΤ, μια αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος κατά 7%
Στα νοικοκυριά. Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο καλό του. Καλό είναι αυτό, καλά κάνετε, το καταγράφουμε. Δεν μπορούμε να το υποτιμούμε. Στα στοιχεία του ο Κωστής. Ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, οι συμπολίτε μα, κύριε Υπουργέ, που είναι με τον κατώτατο, ενδιαφέρονται να μάθουν αν θα υπάρξει κάποια αύξηση. Εξαρτάται από αυτό. Και έχουν μπροστά του ακρίβεια. Οι συμπολίτε μα για τον κατώτατο, στο επίπεδο του διαθέσιμου εισοδήματο, ανάλογα βεβαίω επιμέρους χαρακτηριστικά που έχουν, έχουν δει την τελευταία διετία με αυτή την κυβέρνηση μια βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματός τους που είναι για τον κατώτατο, ξαναλέω, από 300 κάτι ευρώ μέχρι 530 ευρώ το χρόνο. Αυτό κυρίως λόγω μείωσης ασφαλιστικών εισφορών και άλλων παρεμβάσεων αύξηση που έγιναν. Έγιναν όμως. Τι θα γίνει τώρα. Αν δεν είναι να περιμένουν κάτι, να μην περιμένουν. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι τρώνε με χρυσά κουτάλια. Προσέξτε, δεν θέλω να παρεξηγηθώ καθόλου, ούτε να μιλάω με τέτοια διάθεση. Ξέρω ότι υπάρχει μια συμπίεση την τελευταία διετία, ότι έχουν πιεστεί τα νοικοκυριά και η πίεση βεβαίως πρέπει να μας νοιάζει πιο πολύ σε αυτούς που είναι χαμηλόμιστοι. Λοιπόν, εμείς. Παρά το ότι είχαμε μια εισήγηση από την Τράπεζα της Ελλάδας και από το ΚΕΠΕ και από την εργοδοτική πλευρά συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, ΓΕΣΕΒΕ και ΕΣΕΕ, για να παγώσουμε τον κατώτατο μισθό, δώσαμε μια μικρή συμβολική, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αύξηση 2%, έχοντας όμως πίσω μας μια ύφεση 8,2%. Άρα, τώρα η οικονομία με όλα αυτά που μας εξηγείτε, σταματάει εδώ, κύριε Υπουργέ, υπάρχει και άλλη ρύθμιση? Όχι. Προφανώς υπάρχει, με την έννοια ότι θα έρθουν οι καινούργιες ρυθμίσεις για τον κατώτατο μισθό, αλλά θα είναι από τον καινούριο χρόνο, οι οποίες θα λάβουν υπόψη τους το ότι η οικονομία έχει αναπτυχθεί εντός. Είναι πολύ σημαντικό μας αυτό ενδιαφέρει που μας λέτε και νομίζω ακούγεται πρώτη φορά. Μπορούμε να δώσουμε και ένα μέγεθος. Προδιάγραμμα. Και πότε? Μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένα κοινωνικό μέρισμα ανάπτυξης για τους χαμηλόμισθους. Είναι προφανές αυτό. Το έχουμε. Το κοινωνικό μέρισμα, λέτε, κύριε Χατζηδάκη, και αυτό που θα δοθεί τα Χριστούγεννα. Στους δικαιούχους του ΚΕΑ, αυτό λέτε. Μιλάω για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Νέα αύξηση κατώτατου, μέσα στο 22. Γι' αυτό μιλάτε. Αυτό όμως θα προκύψει μετά από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο. Δηλαδή πάλι διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, διαβούλευση με την Τράπεζα της Ελλάδος, επιστημονικά Ινστιτούτα. Μάλιστα. Και στη συνέχεια έρχεται ο Υπουργός Εργασίας και κάνει εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κρατάμε το θετικό που δεν είχε ξανακουστεί. Εγώ πρώτη φορά το ακούω, ότι μέσα στο 22 θα υπάρξει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Μπορούμε να δώσουμε και μια τάξη μεγέθους ή είναι παρακινδυνευμένο? Δεν μπορώ να δώσω, γιατί είναι νωρίς, δεν έχει κλείσει η χρονιά και πρέπει επίσης ως ο εισηγητής για την αύξηση να σέβομαι τη διαδικασία. Διότι αλλιώτικα δεν υπάρχει λόγο να έχουμε τη διαδικασία. Κατανοητό. Δύο τελευταία για να προλάβουμε να πάμε σε διάλειμμα, βαρέα και ανθυγιεινά. Έχετε πάρει το πόρισμα της Επιτροπής, κύριε Υπουργέ? Αν το έχετε πάρει, περιμέναμε από τον Αύγουστο να μάθουμε αν το έχει παραδώσει. Και τι λέει? Κοιτάξτε, ναι, υπάρχει το πόρισμα και αφορά δύο βασικές κατηγορίες, εργαζόμενους στα λιμάνια και νοσηλευτές, γιατρούς. Τα μελετά ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Τσακλόγλου, μαζί με την Γενική Γραμματέα. Θα τοποθετηθούμε όταν υπάρχει μια πληρέστερη εικόνα για το θέμα. Αυτή την ώρα, σήμερα, δεν είμαι σε θέση. Μπορούμε να πούμε κάτι για τους υγειονομικούς? Λέμε όλη αυτή τη διετία ότι είναι ήρωες και ότι έχουν σηκώσει το βάρος. Είναι ένα από τα αιτήματά τους. Μπορούμε να πούμε κάτι? Συνολικά, η κυβέρνηση συνολικά, αυτό μπορώ να σας πω, δεν μένει και δεν θα μείνει αδιάφορη απέναντι στους υγειονομικούς. Μάλιστα. Αλλά γιατί, αν η Επιτροπή λέει να τους βάλετε στα βαρέα, η κυβέρνηση γιατί να μην τους βάλει στα βαρέα? Είπα, η κυβέρνηση συνολικά δεν μένει και δεν θα μείνει αδιάφορη απέναντι στους υγειονομικούς. Αλλά αυτό είναι. Μέσα στο 21 περιμένουμε τις αποφάσεις ή πάμε για πιο μετά, για το θέμα των βαρέων? Δεν μπορώ να σας πω κάτι. Μάλιστα. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Νομίζω ότι υπόθηκαν αρκετά, βγήκαν και ειδήσεις. Το μεγάλο ζητούμενο είναι να μπορέσει να βρεθεί ο τρόπος και ο δρόμος οι άνθρωποι να παίρνουν τα χρήματά τους όταν βγαίνουν στη σύνταξη, έτσι όπως είναι το δικαίωμα του καθενός. Έτσι είναι. Αυτό είναι απαράδεκτο και γι' αυτό έχουμε ρίξει όλες τις δυνάμεις. Βεβαίως υπάρχουν όλες οι δυσκολίες που σας είπα. Προσπαθούμε με σύστημα και όχι με μεγάλα λόγια να το αντιμετωπίσουμε. Και το άλλο μεγάλο βήμα είναι ο νέος αριθμός, το 1555, που και εσείς, Υπουργέ, παρακολουθήστε, σας παρακαλώ, εάν δίνει τις λύσεις και τις απαντήσεις εκεί που χρειάζεται. Βεβαίως. Με το νέο βήμα είναι που κάνετε. Ακόμα σε πιλωτική φάση. Θα μπει τις επόμενες μέρες σε κανονική λειτουργία. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι μέσα σε 2,5 μήνες, 2 μήνες και 20 μέρες, έχουν καλέσει σε αυτόν τον αριθμό
340.000 συμπολίτες. Απαντήσεις είναι το θέμα αυτό, να μετράσεις. Καταλαβαίνετε το μέγεθος και επίσης να μην είναι δεδομένη. Η λύση είναι το θέμα. Πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηδάκη. Καλή σας μέρα. Να σας πω, το 99% έχει πάρει απάντηση. Αυτό λοιπόν σημαντικό λοιπόν. Να το παρακολουθούμε. Θα μας κόψουν, δεν χρειάζεται διάλειμμα. Σήκωσε τουλάχιστον κάποιος το τηλέφωνο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Διάλειμμα.